δουλειά που είχε κάνει το επιμελητήριο πριν από ένα μήνα και αυτή είχε μια πρόταση. Είχε έρθει ο κύριος Μητρόπουλος να μας πει ότι θα έχουμε συντάξεις πείνα. Τώρα μας λέει ότι εάν γλιτώσουμε 100-200 ευρώ το μήνα που μπορεί να μας κάνουν κάποια μείωση, αυτοί που θέλουν ή έχοντας καλή θέληση, θα σώσουν τα καταστήματά μας. Εδώ κύριε, η πτώση φτάνει στο 50% του τζίρου. Μπορεί να είμαι στο Λουτράκι, αλλά στην Κόρυφη κυκλοφορώ. Και κυκλοφορώ γιατί είμαι μέλος της γραμματείας της Πανελλήνιας Αντιμονοπωλιακής Υπήρωσης Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων του νομού Κορυφαίας. Και ο κύριος Κόρκας, έχω μιλήσει μαζί του στο τηλέφωνο. Και ο κύριος Καλής, έχω μιλήσει μαζί του και πολλούς άλλους συναδέλφους. Ξέρω λοιπόν τι γίνεται σε όλη την Κορυφαία. Τι κάνουμε σήμερα. Σήμερα είναι σαν αυτό που προτείνουμε, δηλαδή αυτά τα ψίγουρα είναι ένα σώμα που καρκινοπαθεί και κάνει διαρκείς μεταστάσεις και του λέμε να πάρουμε ασπιρίνες στην ουσία. Γιατί δεν αυτά τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το αν θα έχουν κάποια μείωση στο ενίκιο, δεν θα σωθούν. Καλό θα είναι, αλλά δεν θα σωθούν. Αυτό που μας διαλύει, αυτό που μας κλείνει, αυτό που μας εξοντώνει, είναι η πολιτική εδώ και 20-30 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΟΝΕ τώρα μετά το 2001, η οποία είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κλείστε τα μικρομάγαζα για να δουλέψουν οι μεγαλοεπιχειρήσεις. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Και σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται όλα τα μέτρα. Και το παρεμπόριο που ανέφεραν κάποιοι εδώ συνάδελφοι, δίκιο έχει. Πράγματι, το παρεμπόριο, αλλά αυτό είναι, αφού καλύπτεται η ίδια το θέλουν το παρεμπόριο. Το παρεμπόριο δεν την κίνει η κυρία Μαρία ή ο Μάρκος από το Αφγανιστάν. Έχει γερές πλάτες από πίσω και κινείται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέλουν γιατί βοηθάνε και αυτοί στην εξόντωσή μας. Κάτι ακόμα. Και κυρίως γιατί δεν θα σας κρατήσω για αυτό. Οι απολυμμένοι του νομού μας, εδώ 4.000 έχουν ακυρώσει το εργατικό κέντρο. Αυτοί που δουλεύουν περιτροπής. Όπως στη Φούρντο ή στο Λάγκης που του λέει ένα μήνα σε διαθεσιμότητα. Η συνταξιούχη των 500 ευρώ. Ο γιος μου που δουλεύει για 500 ευρώ. Αυτοί που σε έκανε μείωση των εισοδημάτων. Αυτοί που τους έκοψε τώρα συντάξει. Θα έχουν λεφτά αύριο να κινήσουν την αγορά. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αφού τον ελληνικό λαό τον στείλει. Είτε με το ΦΠΑ, είτε με τα μέτρα το ένα, με το μέτρο το άλλο, από 200 πλευρές στείλουν τον ελληνικό λαό. Η μοίρα των καταστημάτων είναι να διαλύσουν. Δύο κουβέντες ακόμα για τον τουρισμό, επειδή ακούστηκαν πολλά. Πάρτε τηλέφωνο όπου έχετε γνωστούς όλη την Ελλάδα, δηλαδή τι υπάρχουν τουρίστες. Και όπου υπάρχουν τι κάνουν. Τα πεντάστερα ξενοδοχεία δουλεύουν μόνο και τα μεγάλα κρουαζερόπλια που έχουν μέσα και το μπακάλι και το μανάβι και το χρυσοχοΐο. Αυτά που ελέγχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία. Γιατί είναι το all inclusive, το όλα δηλαδή πακέτο. Τα υπόλοιπα μικροδομάτια και μικροξενοδοχεία όπως του Λουτρακίου είναι άλλο. Και αν γεννήσουμε ένα μήνα τον Άγουστο, σιγά τι έγινε. Θέλω να πω κάτι ακόμα. Οι ακάλυπτες επιταγές, όλοι έχετε διαβάσει, τελειώνω, δεν θα κρατήσω πολύ. Οι ακάλυπτες επιταγές σημειώνουν απανωτά ρεκόρ. 350.000 ασφαλισμένοι του ΟΑΕ δεν μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους. Και εγώ σας πω. Οι κατασχέσεις, τα χρέη στις τράπεζες και τα τέτοια είναι στη μερίσια διάθεση. Δεν φταίει η χαμηλή ανταγωνιστικότητα που είναι στο 20%. Παίζει ρόλο, αλλά αυτό παίζει ρόλο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Σε μένα που πουλάω ένα πραγματάκι και θα δώσει ο άλλος 20 ευρώ στον άλλον που πουλάει το άλλο με 20, με 50, με 30, είναι άλλοι παράγοντες. Οι παράγοντες είναι ότι ο λαός δεν έχει χρήμα. Για μας, θα έλεγα και από τον κύριο πρόεδρο, τον κύριο Κόρκα, ζητάω και από τους άλλους πρόεδρους να κάνουν μια πραγματικότητα, να μπουν μπροστά σε μια πραγματική προσπάθεια να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα. Y
κινήσεις μας, τα καταστήματά μας, γιατί είμαστε για σύνταξη περισσότεροι και δεν ξέρουμε αν θα την πάρουμε για αυτή και τι θα πάρουμε. Με βάση τον κύριο Μητρόπουλο που μας έλεγε προχτές, μαύρα ματάρια. Να καταργηθούν, να κάνουν μια πραγματική ημερίδα για τα προβλήματα, όπου εκεί να μιλήσουμε για τα αντικειμενικά κριτήρια, να μιλήσουμε για το ΦΠΑ, να μιλήσουμε για το ατομικό αφορολόγητο, να μιλήσουμε στην μη επέκταση της λειτουργίας των καταστημάτων που δουλεύουν ανεξέλεγκτα οι μεγάλες επιχειρήσεις, να πει φραγμός εκεί πέρα, να ζητήσουμε το πάγωμα των χρεών μας και όχι διαρκώς να αυξάνονται πάνω τόκια και ξανά πάνω τόκια, να δει αυτοί που χρωστάνε στις τράπεζες ένα μειωμένο, μάλλον πάγωμα εντελώς χωρίς στόχους, να χρωστάνε 20.000, να τα δώσουμε σε 5 χρόνια, αλλά χωρίς άλλους στόχους. Να μπορέσουμε να κρατηθούμε. Και αυτή η απελευθέρωση των επαγγελμάτων που έρχεται, νέα δεινά θα φέρει στους ήδη υπάρχοντες επιχειρηματίες. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι εμείς οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, μαζί με τους εργαζόμενους, μαζί με τους τοπούς αγρότες, να φτιάξουμε ένα μέτωπο που να αντιπαλεύσει αυτή την πολιτική που αφανίζει όλους. Ευχαριστώ.